Θεότατε Πάτερ και Δέσποτα, εν αγαλιάσει ψυχής και ζεούσι καρδία, ο ιερός κλήρος, οι ενδυμότατοι άρχοντες και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της πόλεως και της επαρχίας ηθείας, σας υποδεχόμεθα σήμερον εις τη δευτέραν έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αναφωνούντες ολοθήμος το άξιος. Ως και το ευλογημένος ο ερχόμενος εις τριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τα Ιεροσόλυμα. Σας υποδέχεται η πόλη του σοφού Μίσωνα και της πανσόφου νύφης του Χριστού Εκατερίνης. Μαζί με την πολυούχων Αγίαν μας, την είσοδόν σας δορυφορεί και επευλογεί η Κυρία Θεοτόκος η Ευαγγελίστρια και ο Άι Γιώργης ο Καβαλάρης. Σας υποδεχόμεθα στη μετεοκριτική σιτία που έχει καρδιά πλατιά ως σαν το πέλαγο, λιόχαρο πρόσωπο όλο φώτινο σαν του ρωτόκριτου και σαν της αρετούσας, και μια μαναγκαλιά ολάνυχτη ζεστή, κατά πώς τη ζει και τη φαντάζεται η καλλιεπής μούσα της αγλαόκαρπης αναδενδράδος αυτής της ευλογημένης γης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πρικονήσου κύριος Ιωσήφ. Σας υποδέχεται επελπίδη ολόκληρη επαρχία Σιτίας, τα μοναστήρια της, της κυρίας Ακροτηριανής και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Τοπλού, του Τιμίου Προδρόμου Καψά, η Παναγία η Φανερωμένη και η Παναγία η Λιτνιώτισσα, οι Άγιοι της, Όσιος Ιωσήφ ο Υγειασμένος ο Εξαζωκεράμου, Όσιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης, με τον Άγιο υποτακτικό του Όσιο Χατζή Αδανία, ως και ο Άγιος νέος ιερομάρτης Ζαχαρίας επίσκοπος Ιτίας. Σας υποδέχεται σήμερον εν χαράν εκλαγήτω και ο ευλογημένος Φιλόθεος, Φιλόχριστος, Φιλάγιος, Φιλάνθρωπος, Φιλότιμος, Φιλήσυχος και Φιλοπρόοδος λαός μας, έτοιμος να ασπαστεί το χέρι του Επισκόπου του και να σας χαρίσει τον πλατισμό της καρδίας του. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, έρχεστε εκ του υπερώου της Πεντηκοστής της εις επίσκοπων χειροτονίας σας, κομίζοντες εις την Θεόσωστον επαρχίαν σας ως αναμένη λαμπάδα κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, δια της αποστολικής διαδοχής, την ζωοποιών χάρη και την δωρεάν και των δια του Ευαγγελίου φωτισμών του Θείου Πνεύματος. Έρχεστε ως καλός ποιμήν εις τόπον και τύπον Χριστού για να εφραίνετε εκ των ποταμών της χάριτος της αρχιεροσύνης σας την πόλη του Θεού, τα λογικά πρόβατα της ποιμής του Χριστού της τοπικής μας Εκκλησίας, και να τα οδηγείτε ασφαλώς εις νομάς Σωτηρίου. Ο λίχνος του Χριστού ο καιόμενος ετέθη επί την λιχνίαν της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπίτνης και Σιτίας, ή να λάμβει πάση της ενδιοικία και ή να η εισπορευόμενη βλέπωση το φως. Η αρχιεροσύνη είναι ζυγός ευαγγελικός, λιχνία αποστολική. Ο θρόνος του αρχιερέως δεν είναι θρόνος ανέσεως, αλλά σταυρός μαρτυρίου και μαρτυρίας. Και η αρχιερατική διακονία είναι πορεία προς τον Γολγοθά, με έκδηλα τα στίγματα της εναγώνιας προσευχής, του κήπου της Γεστημανή, του στρόμβους του αίματος από τον ακάνθινο Στέφανον και τους τύπους των ύλων, από την αενάως βρίουσαν εκ της καρδίας του Επισκόπου και νοτική, συγχωρητική,
ανεκτική, θυσιαστική και εσταυρωμένη αγάπη, κατ' εικόνα και καθομοίωση της καινοτικής αγάπης του διημάς παθόντος και σταυρωθέντος Ιησού Χριστού. Σε αυτήν την χαρμολύπια σταυρική σας πορεία, σεβασμιότατε Πάτρε και Δέσποτα, ταπεινοί συγκυριναίοι θα είμεθα όλοι εμείς, ο ιερός κλήρος και ο ευσεβής λαός της Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι εν αγάπη, εν υποκρίτω και εν πνεύματι υπακοής Χριστού θα συμπορευόμεθα υπό τη σκέπη του ιερού ομοφορίου σας, συνειρμοσμένοι ως χορδέ εν κιθάρα, κατά την έκφραση του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, για να άδετε ως εξενός στόματος το εναρμόνιον μέλος της ενότητος της Εκκλησίας εν το προσώπο του Επισκόπου, προς δόξαν του εν τριάδι Αγίου Θεού και του αρχιπείμενος αυτής Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλήθεια, σεβασμιότατε, δεν είστε ξένος προς ημάς, αλλά οικείος ημών, ως είσαι ημών. Η πολυετής διακονία σας εις την Ιερά Μητρόπολη μας και μάλιστα από της υψηλής θέσεως του Πρωτοσυγγέλου, η πολύτιμος εκκλησιαστική πείρα σας ως αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η εν Χριστώ μαθητεία και υπακοή σας εις τον πολυφίλητον γέροντα και προκάτοχόν σας αείδημον Μητροπολίτην Ιεραπίτνης και Σιτίας Κυρών Ευγένιων, η θεολογική σας παιδεία, η απλότης του χαρακτήρου σας και η ταπεινή με θυμόν αναστροφή σας εγγυώνται πολλάς και χριστάς ελπίδας για την τοπική μας Εκκλησία. Ευελπιστούμεν δε με τα βεβαιότητος ότι η κακία και το θάμβος της εκκλησιαστικής εξουσίας, η οποία μόνον ως καινοτική διακονία ερμηνεύεται υπό του Κυρίου μας, ουδε ποσός θέλει αλλάξει την εγνωσμένη σύνεσή σας, ουδε δόλος θέλει απατήσει την θεοφιλή σας ψυχή, κατά το θεόπνευστον αγιογραφικών λόγιων της Σοφίας Σολομώντος. Σεβασμιότατε τίμιε Πάτερ και Δέσποτα, και πάλι μετεπιτάσεως αναφωνούμεν εκ μέσης καρδίας, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, δόξα το Τρισαγίο Θεό, διόσα θαυμαστά επίης εν ημίν, όντως ανεξιχνίαστη ευουλέ του Θεού. Περίζωσε λοιπόν την ροφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέν, του τέστην το λέντιον της ταπεινώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν τον ύπτην τους πόδας των μαθητών, και ένδυνε και κατεβοδού και βασίλευε επί των ψυχών του ποιμνίου σου, ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά του υψίστου. Ο ιερός κλήρος και ο ευσεβής λαός της Ιτίας είναι έτοιμος να σας ενθρονήσει εις την ευγενή και αγαπώσαν καρδία του. Μετευλαβίας, βαθυτά του σεβασμού και αφοσιώσεως, επιθέτομεν επί την ημετέραν σεπτήν δεξιάν το φίδημα της Ιητικής Στοργής και παρακαλούμεν, Πάτερ και Δέσποτα, επάρας τα σωσίους, τα σωσίας αρχιερατικάς χείρα σου, ευχήθητη εις τον Θεόν υπέρ ημών και ευλόγησον πάντας ημάς. Ήησαν δε τα έτη της αυτιερωσύνης σας πολλά, υγιεινά, πολύκαρπα και αγαλαόκαρπα. Αμήν.